Πάμε λοιπόν να κάνω εδώ πέρα μια μικρή παρουσίαση κάποιων καινούριων δίσκων που αγόρασα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Όταν λέω καινούριων δίσκων δεν εννοώ καινούργιοι δίσκοι με την έννοια ότι είναι όντως καινούργιοι καινούργιοι. Παρεμπιπτόντως σήμερα βγήκε το καινούριο Judas Priest και εδώ στο Ισραήλ ήδη πάει στο ένα και μοναδικό, σκεφτείτε, στο ένα και μοναδικό μαγαζί που πουλάει ξεκάθαρο metal. Είναι το Metal Shop στο Tel Aviv, του Uri Zelha, του μπασίστα και συνιδρυτή των Orphaned Land. Εκτός από αυτό το μόνο μαγαζί που υπάρχει στο Tel Aviv, το οποίο υπήρχε και έκλεισε, ξανάνοιξε και έχει τώρα ξαναυπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο μαγαζί που να πουλάει ξεκάθαρο metal στο Ισραήλ, δηλαδή που να είναι μαγαζί μόνο για metal κυκλοφορίες. Υπάρχουν κάποια άλλα 2-3 μαγαζάκια στο Tel Aviv που πουλάνε επίσης και metal, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα για το metal. Για να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, που κάποιοι θα σου πούνε, μα το Ισραήλ είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο σε κάποια θέματα κράτους σε σχέση με την Ελλάδα. Και όμως, όσον αφορά το metal, το Ισραήλ έχει να ζηλέψει πάρα πολλά από την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω γενικότερα είναι ότι λοιπόν, σήμερα γίνεται ολόκληρο πάρτι στο Metal Shop του Uri Zelha, επειδή έφερε το καινούριο Judas Priest. Με τη βοήθεια του Θεού θα το έχω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται από πίσω, προσπαθώ να μην το βάζω τόσο πολύ δυνατά για να μην ενοχλώ, δεν ξέρω. Είναι αυτή η αλμπουμάρα που βγήκε μέσα στο 2023. Century με το άλμπουμ τους The Congress of Time, το οποίο είναι ας πούμε πολύ πιο καλό heavy load σε σχέση από τους heavy load τους σημερινούς. Δηλαδή οι heavy load επιρροές εδώ είναι πολύ, όπως έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ φανερές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν μιλάμε για κλόνο, μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Comics of Time. Βγήκε από την No Remorse την δική μας. Λοιπόν, δεν έχω πολλές παρουσιάσεις να κάνω. Πρώτα απ' όλα, μια κυκλοφορία που είναι επανακυκλοφορία των δύο πρώτων άλμπουμ των Γάλλων Aggressor. Για όποιους τους γνωρίζει, η Aggressor ήταν ένα thrash συγκρότημα που θεωρείται από τα πρώτα thrash death συγκροτήματα. Κάποιοι τους αποκαλούν ότι είναι από εκεί τα συγκροτήματα που από το thrash πήγαν προς το death. Βέβαια αυτές οι δύο πρώτες τους κυκλοφορίες είναι περισσότερο για μένα thrash παρά death, όσον αφορά το metal εδώ πέρα, και είναι καταπληκτικό thrash. Καταπληκτικό. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το Neverending Destiny, το πρώτο τους full length album, και μετέπειτα το Towards Beyond, το δεύτερο τους full length. Βγήκε από τη Seasons of Mist. Καταπληκτική αυτή η κυκλοφορία. Πάρα πολύ ωραία. Παρεπιπτόντως θα φέρω κάτι μια στιγμή, γιατί το είδα σε βίντεο του Λάμπρου. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα ο Λάμπρους μίλησε για το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, το οποίο βασικά είναι από την Vic Records, Hair Apparent, όπως τους γνωρίζουμε, η US Power, μετέπειτα Progressive Metallers από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και εδώ πέρα μιλάμε για το Foundations 1, μπορούμε να το πούμε, που έχει μέσα demo τους, έχει το Nemesis demo του 1983 και το Inception Day του 1984, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ο Λάμπρος το έφερε αυτό σε βινήλιο, εγώ το έχω στη μορφή του CD. Λοιπόν, και τώρα πάμε παρακάτω στους αγαπημένους Memoria, η συνέχεια ως ένα σημείο των Bolt Thrower, αν και νομίζω ότι δεν μπορούν να συγκριθούν πραγματικά με τους Bolt Thrower,
να είμαστε ειλικρινοί. Η Memoriam από το Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό ήταν το τελευταίο τους νομίζω άλμπουμ του 2021, του The End. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα, τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ακόμα δύο κυκλοφορίες και αν παραμένω στην Αγγλία. Xentrix, οπα, με ένα άλμπουμ το οποίο δεν βρίσκεται τόσο εύκολα. Το βρήκα παρεμπιπτόντως, μεταχειρισμένο. Xentrix και το άλμπουμ που ακούει στο όνομα Scourge, κάπως έτσι. Λοιπόν, φυσικά είναι και όλη εκείνη η εποχή που πολλά άθρα συγκροτήματα περάσανε αλλαγές. Πάντως νομίζω ότι είναι πολύ καλό σαν άλμπουμ, αν και αρκετά αδικημένο και χαμένο στο χρόνο το συγκεκριμένο Xentrix. Και ακόμα μια κυκλοφορία που ανήκει στο λεγόμενο post-black metal χώρο, ένα συγκρότημα το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσουν αρκετά, αν και πολλοί τους θεωρούν kits, όπως το λένε. Λοιπόν, τους αυστριακούς Harakiri for the Sky, και αυτό είναι το τρίτο τους full length album που ακούει στο όνομα Τραύμα. Τραύμα στα ελληνικά φυσικά. Λοιπόν, ξέρετε, όποιος ξέρει αυτόν τον ήχο, τον Harakiri for the Sky, είναι αυτό το... Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο black metal, είναι περισσότερο ένα είδος, δηλαδή περισσότερο εμένα μου θυμίζουν τους Insomnium, ηχητικά, αυτό το είδος μελοντέθος σε ένα σημείο, αλλά τα φωνητικά είναι που ίσως κάνουν τη διαφορά και σε κάποια riffs που έχουν μια post-black χρειά από πίσω. Αν και γενικά θεωρούνται post-black παρά μελοντέθ, η Harakiri for the Sky, αλλά κυμαίνονται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Κάποιοι σου λένε ότι έχουν επιρροές από Άγκαλοχ και τα λοιπά, ίσως και εξαιρέσεις του εξώφυλλου του συγκεκριμένου. Δεν θα έλεγα τόσο πολύ Άγκαλοχ. Ίσως πρώην Άγκαλοχ σε ένα σημείο. Εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο άλμπουμ ακούω και επιρροές από Rotting Christ εποχής The Sleep of the Angels. Άμα καταλαβαίνει τι εννοώ. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν ιδιαίτερα, τους αγαπάω ιδιαίτερα. Τους Harakiri for the Sky από Αυστρία έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 5 νομίζω full length album. Αυτά για την ώρα. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.